Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα σας καλημερίζουμε στην ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Ξάνθης μαζί με τον Θανάση Μουσόπουλο. Καλημέρα. Καθηγητής, φιλόλογος, ιστορικός ποιητής, άνθρωπος του πνεύματος της Ξάνθης. Δεν είναι τυχαία μαζί μας σήμερα ο Θανάσης Μουσόπουλος. Δάσκαλε, καλημέρα. Καλημέρα Κική, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Η Ξάνθη τιμά τα 102 χρόνια από τα ελευθέρειά της, κάτω από όλο αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό, κάτω από συνθήκες οι οποίες υποχρεωτικά, δάσκαλε, μας αναγκάζουν όλους να αλλάξουμε μέρος της καθημερινότητάς μας, αλλά και μέρος, αν θέλετε, του χρέους που έχουμε να αποτείνουμε τιμή και να θυμόμαστε να μην αφήνουμε να επέλθει λύθη σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας μας. Τα 102 ελευθέρειά μας έτσι θα γιορταστούν. Κοίταξε, η ζωή έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι πανομοιότυπη. Αλλάζει και πραγματικά θα θυμούνται οι άνθρωποι το 2100 ότι το 2021 είχαν οι άνθρωποι όλου του πλανήτη και οι Έλληνες βέβαια και οι Ξανθιώτες σαφώς μια ειδική κατάσταση. Mm-hmm. Περνούν τα χρόνια. Είναι και αυτό κομμάτι της ιστορίας, έχει δίκιο δάσκαλο. Βέβαια. Δηλαδή, όπως έγραψα σε ένα κείμενο παλιότερα, δεν γιορτάζουμε κάθε χρόνο το ίδιο Πάσχα. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι αλλάζουν και τα προβλήματα και οι ελπίδες και κυρίως αυτές οι ελπίδες είναι που καθορίζουν την πορεία του ανθρώπου. Mm-hmm. Κάθε χρόνο γράφω ένα κείμενο και το δημοσιεύω. Έχω τη χαρά σήμερα να σας διαβάσω αυτό το κείμενο για την γιορτή της 4ης Οκτωβρίου. Mm-hmm. Επιγράφεται Ξάνθη 4 Οκτωβρίου 1919-2021 συμπλοκή τοπικού εθνικού παγκόσμιου. Η 4η Οκτωβρίου κάθε χρόνο για την Ξάνθη και την περιφέρειά της αποτελεί ένα ορόσημο πολυσήμαντο. Εκτός από τα συμβάντα που σχετίζονται με τα γεγονότα του 1919, κάθε χρόνο ο εορτασμός αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τα πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Η απελευθέρωση της Ξάνθης, εκτός από τοπικό, έχει επιπλέον εθνικό και παγκόσμιο χαρακτήρα και νόημα. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η ενσωμάτωση της Ξάνθης του 1919 και της Νοτιοδυτικής Θράκης του 1920 στην Ελλάδα εντάσσεται στα παρεπόμενα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και είναι μια πτυχή του λεγόμενου Ανατολικού Ζητήματος. Ο 20ος αιώνας είναι περίοδος παγκοσμιοποιημένου γίγνεσθε. Ο Έρικ Χοσμπάουμ εξετάζει την νεότερη και σύγχρονη ιστορία μέσα από ένα συνθετικό πρίσμα. Υποστηρίζει ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πολιτική και οικονομία συγχωνεύτηκαν. Κατά συνέπεια, η απελευθέρωση της Ξάνθης και στη συνέχεια η ενσωμάτωση της Θράκης στην Ελλάδα εντάσσονται σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Από την άλλη μεριά, καθώς φέτος τιμούμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, οφείλουμε να συνεξετάσουμε τον 19ο αιώνα που προηγήθηκε των ελευθερίων της Ξάνθης. Η ενιαία Θράκη ήταν μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη περιοχή οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Πολλοί είχαν γίνει μέλη της φιλικής εταιρείας. Τέταρτος στην ιεραρχία ήταν ο Αντώνιος Κομιζόπολος από τη Φιλιππούπολη. Πολλοί Θρακιώτες πήραν μέρος στον αγώνα της Μολδοβλαχίας στον Ιερό Λόχο. Πολλοί επίσης βοηθούσαν οικονομικά, ενώ άλλοι κατέβηκαν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Καράβια από την Ένο, όπως η Καλομήρα με τον Αντώνη Βυσβίζη και τη γυναίκα του Δόμνα, πήραν μέρος σε πολλές ναυτικές επιχειρήσεις. Παρόλο που η Θράκη, καθώς βρισκόταν κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ήταν σε δυσχερή θέση όσον αφορά τις επαναστατικές πράξεις. Εν τούτης, έγιναν πολλές τοπικές εξεγέρσεις στη Σοζόπολη, Καλλίπολη, περιοχή Δημοτήχου,
στις περιοχές Φιλιππουπόλεως, Βάρνας, Αγχιάλου, Μεσημβρίας, Μάκρης, Μαρόνιας και Κεσάνης. Όλες οι εξεγέρσεις καταπνίγηκαν στο αίμα. Αναφέρουμε το ολοκαύτωμα της Αμοθράκης το Σεπτέμβριο του 1821, όπου η τουρκική βιαιότητα είναι χαρακτηριστική. 700 άνδρες φωνεύονται και όλα τα γυναικόπαιδα στέλνονται σκλαβοπάζαρα. Στην περιοχή Ξάνθης, στην παρανέστια Ροδόπη, αναφέρονται κρυσφύγετα κλεπτών. Η Ξάνθη ήδη το 1717 δέχεται πρόσφυγες από το Σαμάκοβο της Βόρειας Θράκης. Τιμητικά θα προστρέξουμε στο βιβλίο του πρόσφατα χαμένου Πέτρου Γεωργαντζή «Συμβολή στην ιστορία της Ξάνθης», που δίνει πληροφορίες για όλα τα προεπαναστατικά χρόνια στην περιοχή μας. Από έγγραφο της προσωρινής κυβερνήσεως της Ελλάδας πληροφορούμαστε ότι ο καπετάν Γεώργης Δημητρίου Ξάνθιος ηγείτο το 1824 στρατιωτικό σώμα 49 ανδρών στην Ίδρα. Να σημειώσουμε ότι τον Μάρτιο και Απρίλιο του 1829 δύο σεισμοί δεν άφησαν σχεδόν τίποτε όρθιο σε όλη την περιφέρεια. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η καταστροφική σεισμή και η άμεση ανοικοδόμηση της περιοχής με πρωτομάστορα τον ποιμενάρχη Ευγένιο αναδεικνύουν τον δυναμισμό των κατοίκων, χριστιανών και μουσουλμάνων, πλούσιων και φτωχών. Ας περάσουμε στα γεγονότα που συνδέονται με την απελευθέρωση της Ξάνθης. Ο 19ος αιώνας είναι ποτισμένος από την αρχή των εθνοτήτων. Στις αρχές του 20ου αιώνα όλος ο βορειοελλαδικός χώρος και σύσσωμο το έθνος μας αγωνίζονται για να κατοχυρώσουν τον ελληνισμό της περιοχής αντιμετωπίζοντας τον μεγαλοϊθετισμό των Βουλγάρων. Συνάμα οι μεγάλες δυνάμεις με νύχια και με δόντια παλεύουν για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στον 20ο αιώνα έχουμε τον ένδοξο μακεδονικό-θρακικό αγώνα εναντίον του βουλγάρικου επεκτατισμού, τους Βαλκανικούς πολέμους και στη συνέχεια τον Πρώτο Παγκόσμιο. Το 1912 τερματίζεται η Οθωμανική κατοχή της περιοχής της και η Ξάνθη για 8 μήνες περνά στα χέρια των Βουλγάρων. Στις 13 Ιουλίου του 1913 η πόλη μας λευτερώνεται για πρώτη φορά από τα ελληνικά στρατεύματα μετά από σκλαβιά 550 χρόνων. Όμως στις 28 Ιουλίου του ίδιου χρόνου η Ξάνθη ξαναδίδεται στους Βουλγάρους που την κρατούν στα βάναυσα χέρια τους ως την απελευθέρωση. Την επταετία 1913-19 οι Βούλγαροι επιδιώκουν διαπυρός και σιδήρου να εκβουλγαρίσουν την περιοχή μας. Η πλειοψηφία των κατοίκων της Θράκης και της Ξάνθης, χριστιανοί, Έλληνες, Αρμένοι, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι, η πλειοψηφία των κατοίκων αντιστέκεται στον μεγάλων δυνάμεων και των δυνατών γειτόνων και κατακτητών τα όνειρα και τις βλέψεις. Οι Βούλγαροι καταλήστευσαν την περιοχή μας από ελληνικά και χριστιανικά έργα τέχνης και τεκμήρια της εδώ παρουσίας μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πολιτικά υπεύθυνος και ο Χαρίσιος Βαμβακάς ως διπλωμάτης κατάφεραν μετά το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου στο πολύμενο συνέδριο ειρήνης στο Παρίσι να ανατρέψουν τις κρυφές προθέσεις των μεγάλων δυνάμεων Γάλλων, Ιταλών, Αμερικανών. Ήδη είχαν γίνει γνωστά τα πετρέλαια της περιοχής ώστε οι νικητές του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου να ευδοκίσουν τελικά λύση του θρακικού ζητήματος. 6 χρόνια μετά την πρώτη απελευθέρωση της Ξάνθης, στα 1919, ο Ντεσπερέ, εντεταλμένος για τη διοίκηση της διασυμμαχικής Θράκης, έστειλε τηλεγράφημα στον αρχιστράτηγο Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, δίνοντάς του οδηγίες για τον τρόπο κατάληψης της Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα, ενώ μεταξύ άλλων έγραφε πως η παραχώρηση της Θράκης στην Ελλάδα θα είναι δικαία αμοιβή δια την λαμπράν συμμετοχή του ελληνικού στρατού εις τας εν Ανατολή επιχειρήσεις. Ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος με το που διάβασε το τηλεγράφημα του Γάλλου στρατηγού έφτασε στα Μπούκια, παρανέστη Δράμας, όπου είχε στρατοπεδεύσει η 9η μεραρχία του υποστράτηγου Γεώργιου Λεωναρδόπουλου.
αναφερόμενος στους στρατιώτες, είπε «Σε εσάς έλαχε η τύχη να μεταβείτε και να αποδώσετε την ελευθερία εις εν μέρος της πολυαγαπημένης μας Θράκης». Ο Λεωναδόπουλος αμέσως έδωσε διαταγή να κινηθεί ένα σύνταγμα προς την Ξάνθη. Το σύνταγμα θα περνούσε από τις περιοχές Μαχμουτλή, Δαφνώνας, Γιαννίκιοι, Σταυρούπολη και Κούρταλάν, Λυκοδρόμιο, ενώ ένα μέρος του συντάγματος προχώρησε συνδρομικός προς το Όξιλαρ, το Ξώτες. Το πρωί της 4ης Οκτωβρίου, το πρώτο τάγμα του 25ου συντάγματος και η ένατη ημιλαρχία Ιππικού πέρασε τον ποταμό Νέστο και στις 10.30 εισήλθαν πανηγυρικά στην πόλη της Ξάνθης. Επικεφαλής των τμήματων ήταν ο ξανθιώτης ανθιπολοχαγός μηχανικού, μετέπειτα δήμαρχος Γαβριήλ Λαδάς. Ο βουλγαρικός στρατός που είχε απομείνει αφοπλίστηκε και όσοι είχαν εγκαταλείψει την πόλη επέστρεψαν. Οι Οθωμανοί της Ξάνθης υποδέχθηκαν και εκείνοι με ενθουσιασμό τον ελληνικό στρατό, καθαίρεσαν τον μουφτή που τους είχαν ορίσει οι Βούλγαροι και ζήτησαν να υπαχθούν στην ελληνική διοίκηση. Τα βάσανα του λαού της Ξάνθης είχαν επιτέλους τελειώσει. Στις 4 του Οκτώβρη 1919, Αλγερινοί και Μαροκινοί στρατιώτες που ήταν Γάλλοι υπήκοοι, μια πολυεθνική δύναμη στρατοπεδεύει στην πόλη. Ελληνικός στρατός και χωροφυλακή, Έλληνες υπάλληλοι αναλαμβάνουν υπηρεσία. Οι ξανθιώτες που μαζικά είχαν φύγει από την πόλη επανακάμπτουν. Ως τον Μάιο του 1920, οπότε ενσωματώθηκε όλη η νοτιοδυτική Θράκη στην Ελλάδα, ο αγώνας, ο πολιτικός και ο διπλωματικός είναι δείγμα ορθοφροσύνης και ορθοπραξίας εθνικής. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και κυρίως ο Χαρίσιος Βαμβακάς έπρεπε να δώσουν και έδωσαν περιεχόμενο στην ελευθερία. Σε μια ερυπωμένη και ερυπωμένη περιοχή έδωσαν πνοή συνολικής ανάπτυξης. Η ελευθερία, όπως και η πραγματική δημοκρατία, πρέπει να εξασφαλίζουν ένα σχετικά ικανοποιητικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο. Στη Θράκη, στην Ξάνθη πρώτα-πρώτα, έγιναν με την πρόνοια του Βαμβακά ό,τι χρειαζόταν για την ανάπτυξη όλων των επιπέδων για όλους τους κατοίκους. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Χαρίσιος Βαμβακάς σημειώνει ότι μία κεντρική ιδέα εστροβίλιζε εις το νου μου, πώς το συντομότερον θα επιτευχθεί η απόδοση της Θράκης στην Ελλάδα και προς τούτο πώς θα είναι δυνατόν να αποφευχθώ συν λάθη τα οποία και εις την διοίκηση και ιδία εις την πολιτική καταστρέφουν και τα πατριωτικοτέρας διαθέσεις και αντιλήψεις. Έτσι, τον Μάιο του 1920, προσφορώντας τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο Χαρίσιος Βαμβακάς, μπορούσε να πει «Χάρη στα προσόντα του θρακικού λαού επετεύχθη όπως το έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας και διοικήσεως διευκολυνθεί σημαντικότατα και προλιανθεί ο δρόμος μιας καλώς νοωμένης αποκεντρώσεως». Ενώ σε άλλο κείμενό του της ίδιας εποχής συμπληρώνει «Η Δυτική Θράκη εφ' εξής δεν θα έχει ουδεμίαν ανάγκη να ενισχύσεως από το κέντρο, αλλά τουλάχιστον θα είναι δυνατόν να προσέλθει και αρρωγός εις αυτό». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα 102 χρόνια που ακολούθησαν την απελευθέρωση της 4ης Οκτωβρίου 1919 αποδεικνύουν τη δύναμη των ξανθιωτών και ξανθιωτισών να αξιοποιήσουν και να εμβαθύνουν την ελευθερία ως την εγερτήρια δύναμη ατομικής και κοινωνικής ευδαιμονίας και καταξίωσης σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θανάσης Μουσόπουλος έδωσε το στίγμα πέρα από το τυπικό του ιστορικού της ημέρας, με τον τρόπο με τον οποίο μας θύμισε την ιστορική αυτή στιγμή, νομίζω μας βοήθησε να κατανοήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν δεδομένα στην γεωστρατηγική, τη γεωπολιτική. Κύριε Μουσόπουλε, αυτό βίωναν και τότε οι πρόγονοι μας εκείνη την περίοδο και κάπως έτσι επήλθε και η απελευθέρωση. Και είναι μια, επιτρέψτε μου να πω, γενική τακτική και στρατηγική η οποία ακολουθείται
αδιάλειπτα μέχρι και τις μέρες μας. Και θα εξακολουθεί να... και θα εξακολουθεί με τον τρόπο αυτό να πορεύεται βεβαίως το παγκόσμιο γίγνεσθε. Έτσι θα είναι και το μέλλον. Θέλω θερμότατα να σας ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ. Μηνύματα εστάλησα νομίζω μέσα από ένα κείμενο το οποίο στόχο και σκοπό είχε να υπενθυμίσει την ιστορική στιγμή. Θα μου επιτρέψει ο Θανάσης ο Μουσόπουλος να πω, γιατί τον άκουσα με μεγάλη προσοχή. Έστειλε και πολλαπλά μηνύματα προς όλους και όλους μας, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε και ορθώς, να αποκωδικοποιούμε δηλαδή όλα όσα προφορικώς λέγονται ή ανακοινώνονται και στις μέρες μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Ευχαριστώ και ξανά χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο χρόνια πολλά. Τον ευχαριστούμε θερμότατα, το δάσκαλο, το Θανάση το Μουσόπουλο. Πραγματικά νομίζω από τον τρόπο με τον οποίο το προσδιορίσε ο Θανάσης ο Μουσόπουλος, τούτο το κείμενο με το οποίο χαιρέτησε την ιστορική αυτή στιγμή. Ξάνθη 4 Οκτωβρίου 1919-2021, συμπλοκή τοπικού, εθνικού, παγκόσμιου. Το επικαιροποίησε βεβαίως ως όφιλε και με την φετινή χρονιά, μια χρονιά ορόσημου, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, δίδοντας το στίγμα, το αποτύπωμα που άφησαν οι ξανθιώτες στον μεγάλο αγώνα. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Να σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, ότι έχει δοθεί στη